Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας συνομιλεί μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γενικέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό από τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από το ένα χαριτωμένο που ακούω από πολλούς συμπολιτευόμενους, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να εφεύρει την αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό. Ναι. Καλά, έπρεπε να εφεύρει όχι το σύνολο της αντιπολίτευσης, έπρεπε να εφεύρει τον Κασελάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου. Όλους αυτούς θα έπρεπε να τους εφεύρει. Διότι πραγματικά απέδειξαν ότι τουλάχιστον τα 5 προηγούμενα χρόνια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ποσοστό από 55% έως 95% αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν δηλαδή τα ίδια με τους λομπίστες, αυτά τα λόμπι της διαφθοράς που θεωρείται μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το απάβγασμα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, κάτι που το ψήφισαν όλοι οι άλλοι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει η εκτίμηση αυτή. Διότι πραγματική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και καθαροί και ειλικρινείς και ντόμπροι, και αυτό που εισπράττουμε εμείς και από όλες τις συγκεντρώσεις και τις συνομίζουμε με τον λαό, αναγνωρίζεται μόνο στο ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ ήταν αυτό που βρέθηκε χωρίς καμιά απουσία σε όλες τις παρεμβάσεις μέσα στην Ελληνική Βουλή, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που βρέθηκε κυρίως στους δρόμους του αγώνα, οργανώνοντας αυτούς τους αγώνες και πετυχαίνοντας και νίκες. Κύριε Κουτσούμπα, καλημέρα. Την παραμικρή κατάκτηση που είχε ο λαός μας αυτό το διάστημα, το παραμικρό έργο αντιλαϊκό που εμπόδισε, ήταν από την αποφασιστική συμβολή των βουλευτών και ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, από την αποφασιστική συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Μόσχη, ναι. Ναι, καλημέρα και από μένα, κύριε Γενικέ. Yes. Εδώ λέτε για τους υπόλοιπους όμως ναι σε όλα ή σχεδόν ναι σε όλα, αλλά και το όχι σε όλα γίνεται. Δεν είναι όχι σε όλα, διότι υπάρχει πολιτική πρόταση. Λες όχι σε αυτό που μαυρίζει, που θάβει τις ζωές των ανθρώπων μας. Λες όχι, για παράδειγμα, στην απελευθέρωση των σιδηροδρόμων με εντολή, με κατεύθυνση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε νόμος του ελληνικού κράτους και τον ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και τον ανέπτυξαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΒΑΛΕ, και που μας οδήγησε σε μια τραγωδία των τεμπών. Να θρηνούμε 57 συνανθρώπους μας, οι περισσότεροι νέα παιδιά. Λες όχι στο ότι σε αυτό που λένε και ζητάνε οι Έλληνες αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και οι ναύτες, που τους στέλνει στο στόμα του λύκου, στην Ερυθρά Θάλασσα, χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορα και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, για να κινδυνεύσουν οι ζωές τους. Γιατί? Για να προστατεύσουν συμφέροντα λίγων εφοπλιστών και κυρίως να βάλουν πλάτη σε αυτό το όργιο τρομοκρατίας, σε έναν εγκληματία πολέμου, όπως τον χαρακτήρισε το ίδιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου δηλαδή, του Ισραήλ. Λοιπόν, σε αυτά τι θα πεις ναι? Θα πεις ναι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό? Δεν θα εξηγήσεις στο λαό ότι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζετε για την ακρίβεια τώρα και για το καλάθι της νοικοκυράς, και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάτε για τα διάφορα πας κοροϊδίας και τα καλάθια καπαμά, ξέρετε ότι ψηφίσατε το χρηματιστήριο της ενέργειας στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή? Το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν ήταν που εκτείναξε στα ύψη τις τιμές των προϊόντων? Δεν φταίει ότι προχωρήσατε σε απολιγνητοποίηση ένα φτηνό, πιο φτηνό μέσο ενέργειας για το λαϊκό νοικοκυριό, για να φτιάξετε δήθεν την πράσινη μετάβαση και τα πράσινα άλογα των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας, που είναι πανάκριβο, ή το αμερικάνικο LNG που επίσης είναι πανάκριβο, μετά το εμπάρκο στη Ρωσία
για το φυσικό αέριο. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Τι θα πούμε, ναι, θα πούμε σε αυτά? Θα σηκώσουμε το ξερό μας για να βγάλουμε τα μάτια μας, για να κινδυνεύσει η πατρίδα μας, για να μπορέσουμε να βάλουμε τους εργαζόμενους συνεχώς να υδρώνουν, να ματώνουν για να κερδίζουν λίγοι? Αυτή τη διαχείριση, έτσι όπως μας την περιγράφεται από το πολιτικό σύστημα, την αποδίδεται στο ότι την έχουν χάσει ή δεν έχουν επαφή με τον λαϊκό κόσμο? Σας άκουγα στην ομιλία σας στην Αγία Σοφία εδώ στη Θεσσαλονίκη να λέτε ότι φτάνει, το ξέρουμε ότι είστε πλούσιοι, τι σχέση μπορεί να έχετε εσείς με τον απλό κόσμο? Είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο? Γιατί ξέρετε, αυτά φωτογραφίζουν και άλλες καταστάσεις έτσι όπως τα περιγράφετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες, μιας και αναφέρεστε για τα πόθεν έσχες του Κασελάκη ή του κυρίου Μητσοτάκη, έχει ξεπεράσει τα όρια και της κοροϊδίας και της υποκρισίας. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί να ακούει το ποιος είναι πιο πλούσιος από τον άλλον, ποιος έχει περισσότερες συμμετοχές, τι είχε ο μπαμπάς του, τι δήθεν μόνος του τα βρήκε και τα έφτιαξε στα 35 του χρόνια, λες και του ήρθαν από τον ουρανό, και όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει μπαϊλντήσει ο κόσμος. Ξέρει ότι είναι πλούσιοι, ξέρει ότι είναι ζάμπλουτοι, ξέρει ότι υπηρετούν. Το θέμα είναι ότι υπηρετούν πολιτικές συγκεκριμένες. Εσείς δεν λέτε ότι δεν είναι και αριστερή, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε επίσης, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν πάρα πολύ τι κάνουν. Υπηρετούν απλώς συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι από τη μια μεριά του ποταμού. Κύριε, από αυτή που είναι απέναντι, όμως, δηλαδή, μισό λεπτάκι λίγο. Η χώρα δεν χρειάζεται, κάποιες συμμαχίες. Πώς να αντέξει μια χώρα στο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης που περνάμε σήμερα, όταν έχει απέναντί της οντότητες πολύ ισχυρές και επιθετικές, αναθεωρητικές, όταν έχει οικονομικούς παράγοντες που ανταγωνίζονται? Τι να κάνει μια χώρα μικρή σαν... Μα φυσικά χρειάζεται συμμαχίες, και οι συμμαχίες γίνονται κάθε μέρα, και εμείς έχουμε συμμάχους. Και εμείς όταν πάμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, όταν πάμε υπερατλαντικά, για παράδειγμα ταξίδια στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντούμε συμμάχους. Συναντούμε τους εργαζόμενους της Amazon, για παράδειγμα, συναντούμε τους φοιτητές που κάνουν καταλήψεις, συναντούμε δυνάμεις οι οποίες παλεύουν και αγωνίζονται. Γιατί τώρα να σας πω και κάτι, οι σύμμαχοί μας αυτοί, δέστε τι γίνεται τώρα, οι σύμμαχοί μας πού μας προστατεύουν, για παράδειγμα το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση από την επιθετικότητα της τουρκικής άρχουσας τάξης? Σε ποιο τομέα μας προστατεύουν? Και δεν λέω μόνο για τα F-16 που πήραν χωρίς προϋποθέσεις και τέτοιες που έβαζε η κυβέρνηση εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία. Μιλάω για πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι η Τουρκία βρίσκεται μετά την κρίση που πέρασε σε φάση ανάκαμψης. Έχει μεγαλώσει το ΑΕΠ της, έχει κάνει συμμαχίες της. Ξέρετε ότι η Τουρκία μιλάει για ένταξη στους BRICS και συνομιλάει φέτος. Δηλαδή, πώς να τα χαλάσουμε τώρα με τους... της Κίνας, της Ρωσίας. Ξέρετε όμως ότι και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια κάνει, την έχει, είναι το αγαπημένο παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι την φέρει την αγκαλιά της Ευρωπαϊκής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς να τα χαλάσουμε με τους Ισραηλινούς, ας πούμε? Είναι συμμαχία η Κύπρος να μένει διχοτομημένη, υποκατοχή 50 χρόνια φέτος που κλείνουν αυτό τον καιρό, πριν 50 χρόνια μέσα, και είναι κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας προστατεύει η Μεγάλη Συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρέπει να σκεφτεί ο λαός μας, και ιδιαίτερα ο λαός της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας μας, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο που συνορεύει από Ανατολάς με την Τουρκία και Βόρεια με τα Βαλκάνια, που υπάρχουν εξελίξεις και που μπήκαν στο ΝΑΤΟ και είδαμε τι αποσταθεροποίηση δημιουργείται. Μπήκε, για παράδειγμα, η Βόρεια Μακεδονία με αυτό το όνομα, με τη συνθήκη των Πρεσπών, έγινε για να μπει στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Τι μας λύνει όμως αυτό? Είδατε τι κάνει το Βεμερό, η νέα πρόεδρος. Όλα τα αλυτρωτικά, όλα αυτά που υπήρχαν πριν, ξανά στο τραπέζι. Είδατε με την Αλβανία.
και την, με την γενναία βαλκανική πολιτική που κάνουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που έχουν ονοματεπώνυμο. Ναι. Άρα λοιπόν, να μην μιλάμε στο ΚΚΕ για συμμάχους, να μιλάμε σε αυτούς που κυβέρνησαν, τις επιλογές που έκαναν τόσα χρόνια, που συνεχίζουν να τις κάνουν και να βυθίζουν πιο βαθιά την Ελλάδα στον κίνδυνο του πολέμου, να δώσει ο λαός στα παιδιά μας το αίμα τους αύριο με συγκρούσεις διαφορετικών συμφερόντων για, παράδειγμα, για τους συμμάχους μας. Για παράδειγμα, ας φέρουμε ένα παράδειγμα τώρα. Προτείνεται να καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα φέρει δυσκολίες και στον κόσμο. Είναι 2 εκατομμύρια εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση, να τους δυσκολέψουμε τη ζωή ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα στην πράξη της πολιτικής... Είδατε που έρχεστε και έρχονται όλοι στα λόγια μου, στα λόγια μας. Δηλαδή, όταν κάνεις λάθος πολιτική, όταν παίρνεις λάθος αποφάσεις, μετά τα έχεις μπροστά σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και βάζεις το δίλημα τώρα να σου απαντήσει ο ελληνικός λαός μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εμείς καταγγείλαμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν την ψηφίσαμε. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Εμείς λέμε να βγει και η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και όλες οι χώρες να καταγγελθούν αυτές οι συμφωνίες. Αυτό δεν θα αλλάξει τον αλυτρωτισμό. Εμείς θα καταψηφίσουμε και τα 3 μνημόνια που είναι σε εκκρεμότητα και λέει θα το χειριστεί ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι, ποιοι άλλοι εκεί οι υπουργοί του που δηλώνουν για το αν θα τα φέρει στη Βουλή. Πολύ απλά είναι τα ζητήματα, διότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Αυτοί που τους χωρίζουν είναι αυτοί οι δίθεν σύμμαχοι, αυτές οι συνθήκες και αυτές οι συμφωνίες. Και οι λυκοφιλίες, οι λυκοφιλίες, οι οποίες τελευταία στιγμή βγάζουν άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, η ελληνική πολιτική τι να κάνει απέναντι στους Ισραηλινούς, να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, θα φέρει απέναντι την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στην ελληνική πλευρά. Δεν το θέλει αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα, μα τι λέτε τώρα, 143 κράτη σε όλο τον κόσμο από τα 180 τόσα έχουν αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Η ελληνική βουλή έχει πάρει ομόφωνη απόφαση για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα που μιλάμε, άλλοι σύμμαχοί μας, δηλαδή και μέλη του ΝΑΤΟ και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα η Ισπανία, που δεν είναι κομμουνιστές στην κυβέρνηση, έλεος, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, αποφάσισαν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το Διεθνές Δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιλάει ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και πρέπει να συλληφθεί. Το Διεθνές Δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μιλάει ότι πρέπει, δίνει εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τώρα τους βομβαρδισμούς στη Ράφα και να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Και η κυβέρνηση σωπαίνει. Όχι σωπαίνει, αλλά την ίδια ώρα συνεχίζει να κάνει προκλητικές στρατιωτικές ασκήσεις εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο με το Ισραήλ, να μην καταγγέλει καμιά συμφωνία μαζί της, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος ενώ υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Τι μου λέτε τώρα? Είναι δυνατόν να έχουν σκοτωθεί 40.000 άνθρωποι μέσα σε λίγες μήνες, μέσα σε λίγους μήνες, εκ των οποίων τα 20.000 να είναι παιδάκια, αθώα παιδιά, γιατί λέει η Χαμάς έκανε επίθεση και το δίθεν δικαίωμα της αυτοάμυνας που σκοτώθηκαν 500, 1.500, κακό σας λέω εγώ. Ναι, αλλά ναι, αυτό δικαιολογείται τις πρώτες μέρες. Πού εξηγείται αυτό? Όχι, δεν εξηγείται, και δεν εξηγείται και το δεν υπάρχουν και αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Παλιότερα, κύριε Κουτσούμπα, αν ήμασταν 20 και 25 χρόνια πίσω, θα υπήρχαν και κινητοποιήσεις πολύ πιο δυναμικές στην Ευρώπη. Δεν ακούγεται όμως. Αυτό δεν είναι απογοητευτικό? Δεν είναι απογοητευτικό αυτό? Διότι, παρακαλώ, μπορεί να έχω λάθος. Ακούστε, όχι, λέω να σας πω τώρα για να πούμε και τα πράγματα το όνομά του. Εγώ ήμουν στο Παρίσι πριν λίγους μήνες. 1 εκατομμύριο λαός στο Παρίσι, στην πλατεία της Βαστήλης, εργαζόμενοι ενάντια στο Μακρόν για το συνταξιοδοτικό, για το ανασφαλιστικό νομοσχέδιο, για εργασιακές σχέσεις κλπ. Δεν είναι μικρές κινητοποίησεις. Το ότι για πρώτη φορά
γίναν μπλόκα, ενώ παλιά λέγαν μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών που κλείναν εδώ τις εθνικές οδούς, και βλέπουμε αυτό να γίνεται και στη Γερμανία, να φτάνουν μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, μέσα στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσά τους, να γίνεται στη Γαλλία, να φτάνουν στο Παρίσι, να γίνεται στην Ιταλία, να γίνεται στην Ισπανία, με μπλόκα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ήταν πλέον σε όλη την Ευρώπη, αγρότες ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική. Το ότι έχουν καταλήψεις σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που δεν γίνεται μόνο εδώ στην Ελλάδα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, για το Παλαιστινιακό και για άλλα προβλήματα, ή ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 100 πανεπιστήμια σε καταλήψεις με μαζικές κινητοποίησεις. Ήμουν εκεί παρόν στο Κολούμπια που πήγα και τους επισκέφθηκα. Μα τι θα μου πείτε τώρα, δεν γίνονται κινητοποίησεις? Ξέρετε που βρισκόμαστε, είναι πολύ μεγάλες οι κινητοποίησεις. Το ότι θάβονται από τα μέσα ενημέρωσης και κάποιοι, είτε από το Facebook, είτε οι μεγάλοι μεγιστάνες, είτε από το, δεν ξέρω, από το X και λοιπά, τα κόβουν ή τα κατεβάζουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Κύριε Κουτσούμπα, το πώς προβάλλονται. Τελευταία. Αλλά πλέον ο κόσμος μαθαίνει και έχει μάθει τι γίνεται. Τελευταία. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε μόνοι μας, τι θα γίνει, αν θα είμαστε μόνοι μας, πώς θα κινητοποιηθούμε, την κάνουν όλοι οι λαοί. Την κάνουν οι νέοι και οι νέες παντού. Και εκτός από την Ελλάδα, την κάνουν στα Βαλκάνια, την κάνουν στο Παρίσι, την κάνουν στη Γερμανία, την κάνουν στη Βρετανία, την κάνουν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις χώρες της Ασίας, παντού. Αυτή η κουβέντα γίνεται. Τελευταία. Για το πώς θα ανοίξουμε νέο δρόμο. Τελευταία. Και το ΚΚΕ δείχνει αυτό το δρόμο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κουτσούμπα. Ξέρω δεν λειτουργείτε στο ΚΚΕ με τέτοιους όρους, αλλά εγώ θα σας το ρωτήσω. Τι είναι επιτυχία για το ΚΚΕ στην κάλπη μεθαύριο? Να συνεχιστεί η ανωδική πορεία του ΚΚΕ που εκφράστηκε όλα τα τελευταία χρόνια. Και μέσα στο φοιτητικό κίνημα με την πρωτιά της πανσπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές, και σε εργατικά κέντρα και εργατικά σωματεία, όπου πλέον είναι το ΚΚΕ, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεύτερη δύναμη πανελλαδικά σε επίπεδο Γενικής Συνομοσπονδίας, το ίδιο και στην ΑΔΔΗ, το ίδιο και στους εκπαιδευτικούς, το ίδιο και στους νοσοκομιακούς γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, πρώτη δύναμη σε πάνω από 20 νοσοκομεία της χώρας. Εκφράζεται δηλαδή μια δυναμική η οποία αποτυπώνεται και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Να συνεχιστεί η ανωδική πορεία, το 7,7% που πήρε πέρσι το κόμμα μας που ήταν άνοδος, το 10,1% που πήρε στις περιφερειακές εκλογές, η δυναμική των δημοτικών εκλογών, να εκφραστεί αυτή η ανωδική πορεία. Και φέτος νομίζουμε θα πάει πολύ πιο ψηλά από όλα αυτά τα ποσοστά. Υπάρχει δυνατότητα, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εκφράσει πραγματικά το γνήσιο αίσθημα του λαού μας για την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, το κύρος, την εμπιστοσύνη, το ήθος, την αγωνιστικότητα, και βεβαίως αυτό πιστεύουμε μπορεί να εκφραστεί την Κυριακή των εκλογών και να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Και οι νέοι και οι νέες και οι μεγαλύτερες ηλικίες μη θεωρήσουν την ψήφο των εκλογών χαλαρή ή τέλος πάντων ότι δεν έχει τόση σημασία. Είναι κρίσιμες οι εκλογές, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν σωστά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Κύριε Κουτσούμπα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.